Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Θεός δεν είναι ναζί. Όποιος Θεός, σε οποιαδήποτε θρησκεία, ναζί Θεό μέχρι τώρα δεν ξέρουμε. Ότι οι ναζιστές μπορεί να φτιάξουν το δικό του Θεό, επίσης το ξέρουμε. Δεν ξέρω κάποια θρησκεία που να έχει Θεό ναζί, ούτε και λεξιλόγιο ναζί ταιριάζει σε ομιλητή αυτού του βήματος εδώ μέσα. Λοιπόν, φέρατε μια συμφωνία. Οι συμφωνίες έχουν λόγο ύπαρξης, χρόνο, timing και βεβαίως στο τέλος μπορεί να καταλήξουν να έχουν οι συμφωνίες και ένα διαφημιστικό φιλμάκι που επικαλείται το Σολωμό περί εθνικής αλήθειας. Σαν και αυτό που ήδη κυκλοφορεί. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Το μακεδονικό δεν μπαίνει στον προφορικό λόγο εισαγωγικά. Το μακεδονικό ζήτημα δεν είναι τωρινό. Έχει πίσω του μια προϊστορία. Και οι αστικές τάξεις των χωρών της περιοχής το έχουν διαχειριστεί κατά το δοκούν και οι μη αστικές τάξεις της περιοχής σε παλαιότερους χρόνους κατά το δοκούν. Δεν θα μπούμε εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Θα μπούμε στο επίγον, το κλειστό, τη διαπραγμάτευση πρόσωπο με πρόσωπο με διαδικασίες που ο κόσμος άρχισε να τις συζητάει στο και πέντε ή στο παραπέντε, με διαδικασίες επισπεύδωσες την κατάληξη των Βαλκανίων σε δυτικοβαλκανική. Αυτή είναι η αλήθεια κύριε, και δεν μιλάμε για το 1821, δεν μιλάμε για την εποχή του Μεγαλέξανδρου, μιλάμε για το τώρα. Δηλαδή το κοντινό χρόνο της πρόσφατης μνήμης από το 99 και τους βομβαρδισμούς στη Ιουγκοσλαβία. Οι βομβαρδισμοί στη Ιουγκοσλαβία και όλη η υπόθεση συμφωνιών τύπου Ντέιτον και Ραμπουιγέ μαζί με ποταμούς αίματος κατακερμάτισαν με τις ευλογίες, τα όπλα, τα κίνητρα, τη χρηματοδότηση και τη συμμετοχή της Ελλάδας κατακερμάτισαν την Ιουγκοσλαβία. Ένα πολυπολιτισμικό, πολυεθνικό κράτος που ξαφνικά μεταφράστηκε σε υβρίδιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αφού κατακερματίστηκε και εθνοκαθάρθηκε για το ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να προκύψουν κράτη μικρά και ελεγχόμενα από την ευρωενωσιακή και ευρωνατοϊκή οικονομική και ιμπεριαλιστική νομεκλατούρα και πλασαρίστηκε σαν κάθαρση και σαν αγιοσύνη με τη συμμετοχή μικιάδων και εκατοντάδων άλλων οι οποίοι χαρακτηρίζονταν στην αρχική φάση αντάρτες και καθάρματα στις μυστικές υπηρεσίες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, μετά έγιναν εθνικοπελευθερωτές και σήμερα διαπραγματευτές. Αυτή είναι η αλήθεια η νατοϊκή. Τώρα το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση για ενεργειακούς καθαρά λόγους μετά τους βομβαρδισμούς και για να ελέγχει το Turkish Stream, το North Stream, το Blue Stream, το Stream 1, το Stream 2, δηλαδή αγωγούς για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που λέμε εκτός της αγγλικής, της διεθνοποιημένης και στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα, αποφάσισε την ενοποίηση της δυτικοβαλκανικής. Προσέξτε και τον όρο που φτιάχτηκε, δυτικοβαλκανική. Δεν είμαστε στην εποχή του Λίγκουαφων. Για να σταθούμε μόνο στο όνομα, ακριβώς γιατί μπορεί να παίζει κάποιος το Λίγκουαφων. Θυμίζω στις παλαιότερες γενιάς ότι το Λίγκουαφων πρώτης διαλύσεως της Ιουγκοσλαβίας διαφήμιζε ότι μπορεί να σε μάθει σερβοκροάτικα. Μετά τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, ως ενιαία γλώσσα, έχει σέρβικα και κροάτικα. Χωρίς να σημαίνει τίποτε αυτό, ούτε γλωσσολογικά, ούτε ανθρωπολογικά, ούτε κοινωνικά. Παρά μόνο πολιτικά και διαφημιστικά. Επομένως η κουβέντα ότι το Βόρεια Μακεδονία και το υπηκότητα με την εθνικότητα και όλο αυτό το παιχνιδάκι τύπου διαφημιστικού φυλαδίου Λίγκουαφων δεν έχει τίποτε άλλο παρά το σκοπό να πέσει στάχτη στα μάτια για να μην καταλάβουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί πάτρονες, τι θέλουν να ενώσουν. Θέλουν να ενώσουν συμφέροντα τεράστια γιγάντια πολυεθνικών εταιριών, θέλουν να ελέγξουν τις υποδομές. Το είπε ρητά το ΝΑΤΟ τι θέλει από την Ελλάδα. Είναι ο καλύτερος της σύμμαχος. Το λέει στη μελέτη που κατατέθηκε από τους ίδιους τους Αμερικανούς και δόθηκε στη δημοσιότητα. Είναι ο καλύτερος σύμμαχος, ο καλύτερος προθητής και ο καλύτερος εκπρόσωπος των αμερικανικών και ανατοϊκών συμφερόντων στην περιοχή. Αυτή είναι η αλήθεια
και δεν υπάρχει καμία άλλη εθνική αλήθεια, γιατί η αλήθεια, όπως λέει και ο Ελίτης, για να απαντήσω, είναι κάτι που κατασκευάζεται όπως και το ψέμα από τον καθέναν. Και για όποιον ενδιαφέρον θα ψάξει το στίχο στη Μαρία Νεφέλη, του νομπελίστα. Επομένως, δεν μπορείτε να κατασκευάζετε το εθνικό και ταυτισμένο με την επιλογή σας να πάτε με το ΝΑΤΟ μέχρι τα μπούνια, να πάτε με τους Αμερικανούς σε οποιαδήποτε επενδυτική, ενεργειακή, γεωστρατηγική, πολεμική από πλευράς κατασκευής βάσεων προοπτική που έχουν οι Αμερικάνοι χαράξει για την παρουσία τους στα Βαλκάνια. Προετοιμαζόμενες μάλιστα και ρητά για πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτή είναι η ουσία και καμία άλλη. Γι' αυτό και επισπεύσατε μετά το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αμερική όλες τις διαδικασίες. Γι' αυτό και ξεφορτωθήκατε οποιοδήποτε βαρύδι μπορούσε να σταθεί για μικροπολιτική εκμετάλλευση μετά στο εσωτερικό της χώρας τη μορφή που θα έφερνε δυσκολίες στην εφαρμογή αυτής. Η συμφωνία αυτή είναι εξορισμού επικίνδυνη. Θα ασχολούνται οι λαοί και εδώ και στα Σκόπια με τη χρήση του Μακεδόνας Υπήκοος, μάλλον Μακεδόνας της, Υπήκοος της Βόρειας Μακεδονίας, το έθνος Μακεδόν, ομιλών την αλβανική ή ομιλών την νοτιοσλαβική γλώσσα, η οποία δεν μπορεί να μπει και να καθοριστεί μέσα στο Σύνταγμα με κάτι ερμηνείες που πρέπει να δώσουμε τώρα κάνοντας μετάφραση από το αγγλικό κείμενο. Με διαδικασίες οι οποίες ελέγχονται ανά πάσα στιγμή. Λέτε ότι εγκρίθηκε με δημοψήφισμα από τα Σκόπια. Λέτε ότι δεν σας ενδιαφέρει το ένα και το άλλο. Γιατί δεν λέτε ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή το Σύνταγμα των Σκοπίων να αλλάξει με 150.000 κατοίκους των Σκοπίων και 30 βουλευτές. 30. Ρητά μέσα. Το ίδιο το Σύνταγμα το αναφέρει. Πώς αλλάζει το Σύνταγμά τους. Όπως αλλάζουν όλα τα συντάγματα. Όπως αλλάζουν όλα τα συντάγματα. Μιλάτε για συμφωνίες τις οποίες τις βλέπετε να παραβιάζονται στην πράξη. Μιλάτε για γκριζοποίηση μιας διπλωματικοστρατιωτικής και διπλωματικοστρατηγικής πολιτικής, κρύβοντας πίσω από το θυμικό, το οποίο εύκολα να πάσα στιγμή και διέται, εξάρεται, ματοκυλίζει, έγινε στο Κόσοβο, έγινε στη Βοσνία, έγινε στην Ερζεγοβίνη, έγινε παντού. Και λέω το Βοσνία και Ερζεγοβίνη χώρια, γιατί εκεί μιλάμε σήμερα για τα δικαιώματα της σερβικής εθνότητας. Βάλαμε και τέτοιες κατηγορίες μέσα, στη λεγόμενη μακεδονική σαλάτα, που δεν ξέρουμε τι είναι η έμπνευση των σεφ. Και βέβαια ξέρουμε. Από το 10ο αιώνα μέχρι σήμερα, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν παίξει το παιχνίδι στα Βαλκάνια. Σήμερα το παίζει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού και η κυρία Μέρκελ εδώ, εξού και οι προτροπές, εξού και οι συζητήσεις, εξού και οι κουβέντες. Για να πάρθει αυτό ως απόφαση, δεν σας τσίμπησε μίγα ξαφνικά να το επιλύσετε για να γράψετε ιστορία. Μεταφράζει πάρα πολύ απλά ακόμα και την πρωθυπουργική ρίση, θέλουμε να αλλάξουμε την Ευρώπη. Με τη συμφωνία αυτή, έτσι όπως έρχεται και με τον τρόπο που έρχεται, είναι προφανές. Θέλετε να αλλάξετε την Ευρώπη διά των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Η καλύτερη εκπρόσωπή τους. Λέει ρητά η έκθεσή τους, ότι τους είστε απαραίτητοι και χρήσιμοι. Ε, βέβαια, άμα πάψει να είναι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, γίνεται κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Προθήμων, έτσι ώστε να συνεχίσει το σχέδιο πρόσκοπτα. Κυρία Κανέλη, τα υπόλοιπα εντάσσονται, θέλετε... τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Ωραία, έχω μετρήσει 11 και 7 τον έναν ομιλητή και 9 και 45 τον άλλον. Τους έχω μετρήσει. Οπότε... Ο κανονισμός λέει όχι, 7. Αυτό έχω συμφωνήσει. Το λέω προφανώς σας δίνω τον. Για να ζητήσω την ανοχή. Προφανώς και την έχετε, διότι πάντα λέτε και ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά να μην το υπερβάλλουμε, να μην υπάρχει κανένα. Επειδή εξ επαγγέλματος είμαι γνώστης των δευτερολέπτων, σας λέω ότι η παρέμβαση κόστησε 9 δευτερόλεπτα, δεν θα τα χρεώσω. Κλείνω. Λοιπόν, κλείνω. Δεν έχω καμία. Μπορώ να λογαριάσω την ομιλία μου με βάση τα δευτερόλεπτα. Την ουσία την πολιτική θα την κρίνει πρώτον ο ελληνικός λαός, δεύτερον ο σκοπιανός λαός, τρίτον τη κρίσιμη πραγματικά στιγμή θα είναι η στιγμή που για τα μεγάλα συμφέροντα θα δοκιμαστεί να μπει φόκο στα Βαλκάνια και τότε θα δείτε πού θα πάνε τα ζητήματα. Θέλετε να τον πω, τον λέω σκοπιανό μέχρι στιγμής μόνο για ένα λόγο, αγαπητές συνάδελφοι, να σας απαντήσω. Τον λέω σκοπιανό για να συνεννοηθούμε μέχρι να αποφασίσετε αν θα τον αποκαλούμε μακεδονικό λαό
μακεδονικό λαό, ερχόμενοι σε αντίθεση με τμήμα των υπηκόων της Μακεδονίας που θεωρούνται Αλβανοί και που οι 8 βουλευτές τους πιέστηκαν αφόρητα από την Αλβανία ως κράτος για να ψηφίσουν αυτή τη στιγμή. Επομένως, μην μου κάνετε υποδείξεις από κάτω και κακώς μπήκα σε διάλογο μαζί σας. Έχουμε χρόνο στην Ολομέλεια. Αυτή είναι μια νατοϊκή συμφωνία, είναι μια αμερικάνικη συμφωνία. Εντάξει, εξυπηρετεί αλότρια από τα ελληνικά συμφέροντα για το λαό της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας, όπως την έχετε αποδείξει.